Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, το ίδιο ζητάμε και τώρα. Γιατί 130 άρθρα με 1.002 διαφορετικά θέματα, που είναι τρία διαφορετικά νομοσχέδια σε περιτύλιγμα ενός, ο κάθε εισηγητής θα έπρεπε να μιλήσει πάνω από μία ώρα. Για να μπορεί να αναδείξει τις βαριές συνέπειες που θα επέλθουν στη ζωή του λαού και στο περιβάλλον που ζει και εργάζεται, όπου με νομοθετικά τερτύπια καταλυστεύεται ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς πόρους και οθείται παραπέρα στην υποβάθμιση αλλά και καταστροφή του περιβάλλοντος και για τις επόμενες γενιές. Εάν λειτουργούσε κανονικά η Βουλή, θα έπαιρναν πολύ περισσότερο το λόγο για να φωτίσουν διαφορετικές πτυχές και τις καταστροφικές συνέπειες, αλλά και τη συνέχεια μεταξύ της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης. Δίκαια προκάλεσε κατακραυγή, πολλοί σύλλογοι, συνδικάτα, περιβαλλοντικοί φορείς, δήμοι, ενώσεις γονέων κλπ. Ζητούσαν την απόσυρση αυτού του τερατουργήματος και δίκαια το χαρακτήριζαν περιβαλλοντικό έγκλημα, αφού υποβαθμίζεται και πυροβολείται ό,τι περιβαλλοντικό πλέγμα υπήρχε για προστατευόμενες περιοχές, επιτρέποντας ακόμα και επιτρέπεται και προωθείται μεταλλευτικές δραστηριότητες, εξορίξεις υδραγων ανθράκων κλπ. Για να εξασφαλίσετε τα επιχειρηματικά κέρδη και μόνο. Αυτά βέβαια τα ονομάζεται φιλοπεριβαλλοντική πολιτική. Μεθοδεύσατε λοιπόν να εμφανίσετε τα μισά άρθρα στη διαβούλευση που δείχνει ενοχή και επιλέξατε τη μέθοδο του περιορισμένου χρόνου, δηλαδή σιωπητήριο, για να κρύψετε τι, ότι στόχος σας με τη νέα αντιπεριβαλλοντική νομοθεσία είναι η ικανοποίηση των αναγκών κερδοφορίας μονοπωλιακών ομίλων, συνεχίζοντας την πολιτική που άσκησαν όλες οι αστικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Το κάνετε με τρόπο προκλητικά, κοινικό, απροκάλυπτο, εκμεταλλευόμενοι ακόμα και την πανδημία. Πάμπολες και καραμπινάτες διευκολύσεις, δώρα αλλά και φωτογραφικές διατάξεις, ρουσφέτια πρόκλησης σε επιχειρηματικούς επώνυμους ομίλους. Μάλιστα, τα κατεπήγοντα με τα οποία νομοθετούσε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έρχονται τώρα να αντικατασταθούν από την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή εν μέσω απαγόρευσης μετακινήσεων και διαδηλώσεων. Όμως να ξέρετε, οι πρωτομαγιάτικες συμβολικές εκδηλώσεις σωματείων και συνδικάτων έστειλαν παντού το μήνυμα πως η σημαία του αγώνα δεν υποστέλλεται και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή γιατί ο λαός πλήρωσε πολλά και δεν είναι διατεθειμένος να ξαναπληρώσει. Με το παρόν λοιπόν νομοσχέδιο αρπάζεται ότι ξέμεινε από μνημόνια και μνημονιακούς νόμους που περάσατε όλοι σας. Ιδιωτικοποιείται παραπέρα τον ΑΔΜΙΕ, υπηρετέοντας την πολιτική απελευθέρωση, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διευκολύνεται τις πολυεθνικές υδρογονοανθράκων να καταστρέψουν ακόμα και νατούρες περιοχές και ενισχύεται ακόμα περισσότερο την επέκταση των ΑΠΕ, ποδοπατώντας την ελληνική βιοποικιλότητα. Αλλάζεται χρήση γης για να ενισχυθεί η τουριστική βιομηχανία σε βάρος του λαού και του περιβάλλοντος και τα ονομάζεται τομές. Επιταχύνεται λοιπόν τον οδοστρωτήρα πάνω στα όποια υπολείμματα περιβαλλοντικής προστασίας έχουν απομείνει από το περιβαλλοντοκτόνο έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Καταργείται και αυτή την τυπική διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων ενός έργου, αυξάνοντας από 10 σε 15 χρόνια τη διάρκεια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ελαφρώνοντας τις απαιτήσεις και το περιεχόμενο φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, συμπιέζοντας το χρόνο με ανέφικτες προθεσμίες για τον όποιο έλεγχο φακέλων και πρώτα και κύρια τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα αποτελέσματα είναι
Εάν η αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία δεν προλάβει μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες να ολοκληρώσει την εξέταση, τότε ο φάκελος θεωρείται πλήρης. Με αυτά τα νέα εργαλεία συρρήκνωσης των προληπτικών μέτρων προστασίας περιβάλλοντος και υγείας των λαϊκών στρωμάτων, επειδή κρίνονται δαπανηρά για το κεφάλαιο, θα χωροθετείτε με ακόμα μεγαλύτερη ευκολία και σε περισσότερες περιοχές έργα σε βάρος των οικοσυστημάτων και της υψηλής περιβαλλοντικής αξίας τους. Ήταν απαιτήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων ώστε ευκολότερα να δοθούν στα σαγόνια κερδοφορίας των ομίλων. Το κάνατε πράξη, το υλοποιείτε. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι μπροστά στο κέρδος των καπιταλιστών, προστασία περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας ποδοπατιούνται και αυτό το υλοποιείται στην κυριολεξία. Έτσι εξυπηρετούνται μια χαρά τα διαχρονικά σχέδια αστικών κυβερνήσεων, η διόνυση και παραπέρα μεγένθηση της καρκινογόνας εστίας που ακούει στο όνομα Χιτά Φιλής. Το κάνετε χρόνια τώρα, όποια κυβέρνηση να είναι, Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε συνέπεια και συνέχεια μεταξύ σας και φαίνεται και σε αυτό το νομοσχέδιο παρά τις κοκορομαχίες. Δεν κρύβεται ο ανταγωνισμός μεταξύ σας. Ποιος θα είναι ο καλύτερος διαχειριστής για την ικανοποίηση των επιχειρηματικών ομίλων. Εξάλλου, πόσο ελαττωματικές και προκλητικές είναι οι δήθεν περιβαλλοντικές σας παρεμβάσεις, αποδεικνύεται και στην πολυσέλιδη έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, που συνεχώς ζητάει διευκρινήσεις και επιστημονικές μελέτες να μην είναι σε αντίθεση με το Σύνταγμα. Επίσης, προχωράτε στην πλήρη ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών που εμπλέκονται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και διευρύνετε το θεσμό των πιστοποιημένων αξιολογητών, δηλαδή ιδιώτες. Όλο αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα το ονομάζεται απλοποίηση περιβαλλοντικής άδειας. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο κακούργημα που γίνεται στην Πειραϊκή, στον Πειραιά, όπου χωρίς έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χρήσεων γης, έχει βάλει ο ΟΛΠ, δηλαδή η Κόσκο, τους εσκαφείς στη θάλασσα, δίπλα στα ιστορικά τείχη και τον τάφο του Θεμιστοκλή και σκάβει το βυθό για δημιουργία τουριστικού λιμανιού, παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις κατοίκων, φορέων και δημοτικών συμβουλίων. Βέβαια, με τις πλάτες της κυβέρνησης. Το κάνει σημερινής και χθεσινής του ΣΥΡΙΖΑ, που χρηματοδότησε κιόλας με εκατομμύρια μέσω του ΕΣΠΑ. Βέβαια, το περιβαλλοντικό έγκλημα το συνεχίζεται και στην προώθηση αιολικών πάρκων σε περιοχές Natura, που ναι, υπάρχουν ήπιες δραστηριότητες που δεν καταστρέφουν. Εσείς και σύμφωνα με την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ, όπου μίλησε για τις τεράστιες εκτάσεις για πολλές κοινές πράσινες δράσεις στην πολλά υποσχόμενη αγορά της χώρας για έργα ΠΕ. Γι' αυτό πάνε φούλοι διευκολύσεις στην αδειοδότηση έργων ΑΠΕ με πολλές εκπτώσεις, καθώς αντικαθίσταται η άδεια παραγωγής με τη βεβαίωση παραγωγού. Εδώ μέχρι και σε υδατορέματα φωτοβολταϊκούς σταθμούς φυτεύεται. Οι τομείς σας λοιπόν είναι η μεγαλύτερη επιτάγηση στις ΑΠΕ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι τακτοποιείται τις περιοχές Natura από την αυθαιρεσία και τις ανεξέλεκτες καταστάσεις, όπως υποστηρίζεται με την παραπέρα υποβάθμισή τους. Αυτή είναι η αντιπεριβαλλοντική σας πολιτική για τους ομίλους. Αφού αποτελεί κερδοφόρα διέξοδο για την υπερσυσσόρευση στα κεφάλαιά τους. Δεν υπολογίζεται ούτε την περιβαλλοντική καταστροφή βουνών με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, ούτε λαϊκές διαμαρτυρίες από τη Μονεβάσια μέχρι τα Άγραφα, αλλά ούτε και τη μεγαλύτερη επιβάρηση των λαϊκών στρωμάτων, αφού θα μεγαλώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που θα πληρώνουν.
Έτσι εξυπηρετείται την καπιταλιστική πράσινη ανάπτυξη που υλοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτούς τους στόχους έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστρέφοντας όμως το περιβάλλον. Αλλά και στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Μέχρι σήμερα η ύπαρξη φορέων διαχείρισης από την εποχή του ΠΑΣΟΚ και της προσπάθειας εξυγχρονισμού επί ΣΥΡΙΖΑ δεν εξασφάλισε την προστασία και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, απλά μηχανισμός ήταν εξυπηρέτησης διαφόρων ομίλων και ΜΚΟ. Χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία ιδιωτικοποίησης τομέων του περιβάλλοντος από την ευθύνη προστασίας τους που έπρεπε να έχει το κράτος. Οι φορείς λοιπόν που είχαν δημιουργηθεί προέβλεπαν έργα που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, αφού δεν υπήρχε οικονομική ενίσχυση και μόνο έκδοση φυλαδίων για τις προστατευόμενες περιοχές που τα στοιχεία αντλούσαν από τις δασικές υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους φορείς σε πλήρη ανασφάλεια. Εμείς ζητούσαμε τη μονιμοποίηση και ένταξή τους στις δασικές υπηρεσίες γιατί έχουν και γνώσεις και πείρα. Η ίδρυση του νέου φορέα του ΟΦΠΚΑ επιταχύνει πιο αποφασιστικά την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση τομέων του περιβάλλοντος. Ανοίγουν πόρτες και παράθυρα στην κερδοφορία ομίλων που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον. Αποτελεί, αν θέλετε, ταυτόχρονα και νέο τομέα κερδοφορίας, ενώ ιδιωτικοποιούνται αρμοδιότητες που ανήκαν στη δασική υπηρεσία και στις διευθύνσεις περιβάλλοντος. Αφαιρείται προκλητικά το αντικείμενό τους, που είναι διαχείριση και προστασίας, με μελέτες, έργα, ελέγχους, έρευνας κλπ. Και περιορίζεται μόνο σε αστυνομικό έλεγχο. Την αποξιώνεται. Καταπατάτε όμως και τη βασική αρχή ότι η προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος και των προστατευόμενων περιοχών, που είναι κρατική περιουσία, είναι ευθύνη του κράτους και μόνο. Στόχος σας, η απελευθέρωση περιοχών στη διάθεση του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα διονύζεται η εργασιακή ομοιρία των εργαζομένων και οι νόμοι σας υποτάσσουν το περιβάλλον στον νόμο της αγοράς. Γι' αυτό λέμε, μόνο μια άλλη εξουσία, η εργατική, θα μπορέσει να εξασφαλίσει με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες όλες τις προϋποθέσεις για προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. Και αυτό φαίνεται και στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών. Αφαιρείται την προστασία τους από τη δασική νομοθεσία, βάζετε χρήσεις που επιτρέπουν τα πάντα, ακόμα και χώροι χαρακτηρισμένοι αρχαιολογική, δασική κλπ. Ωστόσο, είναι προκλητικό ότι καταργείτε τους εθνικούς δρυμούς και τους μετονομάζετε σε εθνικά πάρκα για να μπει τέλος στην προστασία τους, αφού δεν μπορούσε να γίνει καμία παρέμβαση στον πυρήνα τους και η φύση έμενε αδιατάρακτη. Τώρα και επιχειρηματίες θα πάνε για ορεινό τουρισμό και χιονοδρομικά κέντρα και καταφύγια κλπ. Και μείωση της βιοποικιλότητας. Δεν αφήνεται τίποτε όρθιο, μέχρι και τους δασικούς χάρτες. Αλλάζει το περιεχόμενό τους και ουσιαστικά νομοποιείται κάθε παράνομη αλλαγή χρήση και καταπάτησης δασικών εκτάσεων μέχρι το 1975 και κάθε οικοδομικής άδειας μέχρι το 2011. Η πρόβλεψη αλλαγής της σύνθεσης των επιτροπών που εξετάζουν τις αντιρρήσεις των δασικών χαρτών μετατρέπουν τους ειδικούς επιστήμονες σε μειοψηφία και αυτό διευκολύνει τους αποχαρακτηρισμούς σε βάρος της κρατικής δασικής περιουσίας. Αλλά και για τις οικιστικές πυκνώσεις, η δίθεν συμμόρφωση με συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αποκαλύπτει την επιδίωξη παράκαμψή της από την κυβέρνηση. Ανάλογη με αυτή που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με άλλη διαδικασία που και πάλι θα κριθεί αντισυνταγματική. Οι αστικές κυβερνήσεις βεβαίως φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος αναθεώρησης του άρθρου 24 στο Σύνταγμα
Ιδέα όριστη έννοια της λειτουργίας ενότητας, νομιμοποιεί καταπατήσεις, παράνομη ατομική ή συλλογική οικοδόμηση, κυρίως σε κρατικά δασικά οικοσυστήματα. Απαράδεκτη είναι και η επιδίωξη γενικευμένης προσωρινής εξαίρεσης κατεδαφίσεων αυθαιρέτων που οικοδομήθηκαν μέχρι το 2011. Ουσιαστικά βάζει σε ομοιρία χιλιάδες οικογένειες, αλλά και στο μεγάλο ζήτημα διαχείρισης αποβλήτων. Παίρνετε μέτρα αποκλειστικά για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Για τη λειτουργία Χιτά φωτογραφίζεται την περίπτωση μεταφοράς των απορριμμάτων Αττικής στο Γραμματικό. Σε ό,τι αφορά την προσωρινή λειτουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, νομιμοποιείτε παρανομίες. Έχει ξεσηκωθεί κόσμος. Αυταρχικά, δικτατορικά και χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με μία μόνο κοντιλιά εγκρίνονται 25 θέσεις για προσωρινή λειτουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Είναι αυθαίρετες εγκαταστάσεις, χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, οι περισσότεροι, που μεταλλάσσονται κατά καιρούς ή μόνιμα σε στίες ρύπανσης. Μάλιστα, αναπτύσσονται και εντός οικιστικών περιοχών, όπως το Πέραμα. Εκεί ο Δήμαρχος ξενάγησε την Πρωτομαγιά, τον κύριο Τσίπρα. Και εκεί σήμερα οι κάτοικοι διαδηλώνουν, γιατί δεν φτάνουν τα καζάνια του θανάτου, αλλά δίπλα στο σχολείο, το πρώτο λύκειο, θα υπάρχει και εστία υποτυπώδους χωματερής. Εμείς καταθέτουμε και την ανακοίνωση των φορέων για το έγκλημα που γίνεται σε βάρος των παιδιών. Αλλά και η καμπάνια χρόνων προς τα νοικοκυριά για χωριστή συλλογή συσκευασιών, τους μπλεκάδους, τώρα το μεγαλύτερο μέρος του θα συλλέγεται με τα βιοαπόβλητα, δηλαδή τον καφεκάδο. Το αποτυχημένο, αν και πολυδιαφημισμένο από το ΣΥΡΙΖΑ σύστημα μπλεκάδων, θα οδηγηθεί σε διάλυση για να κερδίσει ο ανταγωνιστής του. Είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αμερικανικής κατασκευής και προέλευσης, που προωθεί με πολύ ζήλο η κυβέρνηση, αφού με διαμεσολάβηση του Αμερικανού πρέσβη προχώρησε η σύμπραξη με αμερικανικό κολοσσό κατασκευής εργοστασίου. Και επειδή τα σκουπίδια είναι χρυσός, προωθείται ειδική έκδοση αδειών για την ολοκληρωτική εγχώρηση της αποκομιδής των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα. Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά, ειδικά στα Ιόνια και στο Νότιο Αιγαίο, καταργούνται οι φόρδα και δημιουργούνται αντίστοιχοι ειδικοί, περιφερειακοί, ανώνυμες εταιρείες. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και στις δύο περιοχές. Βεβαίως, αποσύρατε το άρθρο 99 που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Μην το ξαναφέρετε. Δεν είναι ότι καλλιεργείται και θα φυτρώσουν παντού μεγαθύρια ξενοδοχεία. Αλλά το σκάνδαλο είναι και αυτό που συμβαίνει στο όρο Σεγάλο, στη ζώνη Α, απολύτου προστασίας. Παράνομα έχει χωροθετηθεί και λειτουργεί ο Χιτάπολης της κυβερνήσης, φαλκιδεύει το απόλυτο καθεστώς προστασίας του λόφου, όπου η Χιτά και η ΟΑΔΕ φιλής μεθοδεύτηκε βεβαίως επί ΣΥΡΙΖΑ με περιφερειάρχη Δούρου και διαμαρτύρεται έξω με περιβαλλοντικές οργανώσεις. Τώρα βεβαίως το συνεχίζει ο Πατούλης της Νέας Δημοκρατίας, πήρε τη σκυτάλη και προχωρά στη νέα χωματερή. Αν και ζώνη Α απόλυτης προστασίας, που προβλέπει μόνο περίπτερα αναψυχής, προσθέτεται διάταξη που επιτρέπει κατ' εξαίρεση και χρήση υφισταμένων κτηρίων εκπαίδευσης, δηλαδή αυτά που υπάρχουν παράνομα. Φωτογραφική διάταξη, μην το ξαναφέρετε. Βεβαίως, τα ίδια κάνετε με φωτογραφικά άρθρα και με τις σκουριές Χαλκιδικής. Έχουν το ελεύθερο ρήπανση σε βάρος των κατοίκων και της περιοχής. Κατά τα άλλα, τοποθετείτε εκαθαριστή στο πρώην ΙΓΜΕ για να ληστέψετε οφειλές που εγκρίθηκαν από δικαστήρια σε βάρος των εργαζομένων.
Παριστάνεται ωστόσο ότι η φιλοπεριβαλλοντική κυβέρνηση, προβάλλοντας την απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταστρέφοντας εγχώριες φτηνές πηγές ενέργειας. Προβάλλεται και μας είπατε πολλά για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ότι θα σωθούν οι κάτοικοι. Υποκρίνεστε, αφού πρόκειται για ένα γύρο επιδοτήσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους και τα όποια αντισταθμιστικά σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να αναπληρώσουν τις τεράστιες απώλειες που θα υποστούν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις περιοχές. Οι δε θέσεις εργασίας, όποιες και να φτιαχτούν, θα είναι με όρους γαλέρας. Το έχετε εξασφαλίσει και εσείς και οι προηγούμενοι, με νόμους, με τσακισμένους μισθούς και δικαιώματα. Να γιατί είναι αντιδραστικό, αντιλαϊκό, αντιπεριβαλλοντικό το νομοσχέδιο τερατούργημα. Είναι σε αντίθεση με το δικαίωμα του λαού στην αναψυχή και διαβίωση σε ένα ποιοτικό περιβάλλον, ενάντια στο δικαίωμα να κάνει χρήση φτηνών πηγών ενέργειας. Γιατί θρηματίζονται όλα αυτά μπροστά στο κέρδος των καπιταλιστών. Γι' αυτό λοιπόν καταψηφίζουμε και κυρίως ζητάμε από τον κόσμο να το αφήσουν στα χαρτιά, με λαϊκούς δυνατούς μαζικούς αγώνες μπορούν να το πετύχουν και θα είμαστε μαζί τους.